Οργή και αγανάκτηση σε γονείς και εργαζόμενους του ΕΣΥ προκαλούν οι λύσεις με τις οποίες η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης επιχειρεί να αντιμετωπίσει το τεράστιο κενό που δημιουργεί στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας η ανενεργή παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Την ώρα που παιδιά και έφηβοι με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας μένουν χωρίς εξειδικευμένη υποστήριξη, η απόφαση για την μετακίνηση επιμελητή Α από την παιδοψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία της Αθήνας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου από σήμερα και μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου χαρακτηρίζεται ως εμβεγμός. Η πολιτική, αν θέλετε, της κυβέρνησης που αντί να δημιουργήσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς σε όλο το υγειονομικό προσωπικό, με κοροϊδίες, με μετακινούμενους εργαζόμενους και ταυτόχρονα και με το κούνημα του δαχτύλου ότι στους υγειονομικούς επιχειρεί με μπαλώματα να δώσει λύσεις σε διαχρονικά οξυμένα προβλήματα που ήδη τα έχουν δημιουργήσει. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν ακριβώς τη θέση, κάθε στιγμή που έρχεται, δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει και τι ακριβώς γίνεται. Με αποτέλεσμα το παιδί να έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί στην παιδοψυχιατρική στο Ηράκλειο, που είχε γίνει ήδη τον περασμένο Μάρτιο. Αυτά γίνανε μόνο και μόνο με την πίεση τη δική μας, γιατί δεν δέχονται περιστατικά από τις όμορες περιφέρειες του νομού μας. Αυτή τη στιγμή πάλι είχαμε μια εκτενέστατη κρίση και έπρεπε πάλι το παιδί να πάει στο Ηράκλειο. Ο Ανδρέας Τσιλιμιγκάκης από τα Χανιά, με έναν γιο 16 ετών στο φάσμα του αυτισμού, έχει μεταφέρει μία φορά το παιδί του για νοσηλεία στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή και παρότι χρειάστηκε να απευθυνθεί ξανά, δεδομένου ότι είναι η μοναδική στην Κρήτη, αντιμετώπισε το απόλυτο κενό. Άρα είσαι ακριβώς στον αέρα, δεν ξέρεις επόμενη στιγμή τι θα συναντήσεις με τη λειτουργία του παιδιού και δεν υπάρχει κάτι να μπορεί να σε στηρίξει. Καινή είναι και η θέση παιδοψυχίατρου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων, ενώ η ειδικότητα δεν υπάρχει ούτε στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Είχα καλέσει πριν δύο ημέρες στο νοσοκομείο, αν μπορούμε να δούμε το περιστατικό, που το παιδί είναι 16 χρονών, ανέφεραν ότι δεν μπορούν λόγω της ηλικίας, 16,5 για την ακρίβεια. Με την μετακίνηση γιατρού από την Αθήνα στο Ηράκλειο, η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή θα υπολειτουργήσει μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου. Αν φανταστεί ότι θα έρθει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει ούτε τους συναδέρφους του, ούτε τους ασθενείς, ούτε το χώρο, ούτε την κλινική, οι 5 μέρες είναι μόνο για να γνωρίσει την προσαρμογή την κλινική. Άρα, αν θέλετε, είναι μια φούσκα που θέλει να δώσει, αν θέλει, να κλείσει τα μάτια στους κριτικούς και στους ηρακλειώτες, κάτι που βεβαίως αυτή η κοροϊδία δεν θα περάσει. Η έλλειψη παιδοψυχιατρικής κλινικής στην Κρήτη επηρεάζει εκατοντάδες οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας, ενώ αναδεικνύεται και σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες έφηβοι κυρίως χρήζουν ειδικής νοσηλείας και αντιμετώπισης.